Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου και πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε εξέλιξη, το Eurogroup αναμένεται πράσινο φως για τα 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μαζικό συλλαλητήριο για το Σκοπιανό στην Θεσσαλονίκη. Τα μηνύματα και η επόμενη ημέρα. Στον Ταβός ο Αλέξης Τσίπρας, συνάντηση με το Σκοπιανό ομόλογό του την Τετάρτη. Ανοίγει σήμερα το πρώτο σούπερ μάρκετ χωρίς ταμείο από την Amazon. Στις Βρυξέλλες, σε εξέλιξη είναι από τις 4 το μεσημέρι η συνεδρίαση του Eurogroup. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αναμένεται να βάλουν την υπογραφή τους για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης και να ανάψουν το πράσινο φως για την δόση των 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα. Σήμερα θα λάβει και το βάπτισμα του πυρός και ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, ο Πορτογάλος Υπουργός Οικονομικών Μάριο Σεντένο. Στο φόντο της πιστοληπτικής αναβάθμισης της Ελλάδας από τον οίκο Standard & Poor's διεξάγεται τη Δευτέρα το Eurogroup που θα επικυρώσει την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος. Η πρώτη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό τον Πορτογάλο Μάριο Σεντένο θα αποτελέσει και το έναυσμα για την εκταμίευση της δόσης που το Euro Working Group υπολόγισε σε 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Σημείο ανησυχίας για τους δανειστές εξακολουθούν πάντως να αποτελούν οι πληστηριασμοί, αφού από την εξέλιξή τους θα κριθεί εν πολύ στο αν το τραπεζικό σύστημα θα χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση. Τα 6,7 δις θα εκταμιευθούν σε δύο υποδόσεις. Η πρώτη ανέρχεται σε 5,7 και μοιράζεται σε δανειακές υποχρεώσεις, ταμιακό απόθεμα εν ώψη της εξόδου στις αγορές και στη μία εκ των δύο δόσεων εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Από εκεί και έπειτα, ακόμη ένα δις θα δοθεί στα μέσα Απριλίου με κριτήριο την εκαθάριση των ληξιπρόθεσμων. Σε κάθε περίπτωση, το Eurogroup της Δευτέρας θα πυροδοτήσει μια σειρά διαδικασιών στα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια μέχρι την έγκριση της εκταμίευσης από τον ESM περί τα μέσα Φεβρουαρίου. Το Eurogroup, όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη από τις 4 το μεσημέρι με πρώτο θέμα στην ατζέντα την Ελλάδα. Θα συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την συνάδελφο Ματίνα Χαρκοφτάκη που θα μας δώσει τις εξελίξεις. Αλλά Ματίνα, θα μας πεις και για το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στον Ταβός. Ματίνα. Ακριβώς, να ξεκινήσουμε λοιπόν με το Eurogroup, το οποίο, όπως είπες και εσύ, ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα. Προσερχόμενος λοιπόν, ο νέος επικεφαλής Μάριο Σεντόνα μίλησε και έριξε, θα λέγαμε, τον μπαλάκι στην ελληνική πλευρά όσον αφορά στη μεταμνημόνιο εποχή, καθώς είπε ότι στην ελληνική κυβέρνηση επαφή το αν θα ζητήσει προληπτική γραμμή στήριξης μετά την ολοκλήρωση του μνημονίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο, είπε ο κ. Σεντέωνα, ο οποίος, να πούμε ότι είναι και η πρώτη συνεδρίαση της θητείας του η σημερινή. Επιπλέον υπογράμμισε ότι σίγουρα η μεταμνημόνιο εποχή για την Ελλάδα θα απασχολήσει τις διαπραγματεύσεις και τις διαβουλεύσεις των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο επόμενο διάστημα, υπογραμμίζοντας και τονίζοντας ότι το πιο σημαντικό είναι οι ελληνικές αρχές να έχουν την ιδιοκτησία του εκάστοτε προγράμματος. Να πούμε, Νικήτα, ότι σε παραπλήσιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί, και αυτός προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup. Είπε λοιπόν ότι, μάλλον πάντοτε αισιόδοξος ο κύριος Μοσκοβισί, είπε ότι σήμερα είναι πολύ πιθανόν ότι θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος, και είπε ότι οι επόμενες διαβουλεύσεις θα εστιάσουν στην προετοιμασία της Ελλάδας. Τώρα, να περάσουμε και στην αυριανή ημέρα, εκεί που ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα μεταβεί στο Νταβός, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Θα έχει συναντήσεις πολύ σημαντικές, τόσο σε πολιτικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Να πούμε ότι εκτός από τον Σκοπιανό ομολογό του, τον κύριο Ζάεφ, η συνάντηση θα γίνει Τετάρτη, θα συναντηθεί επιπλέον και με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας, της Αλβανίας, και επιπλέον με την Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την Κριστίν Λαγκάρντ, καθώς και με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έτσι λοιπόν θα έχει σημαντικές συζητήσεις, αλλά όπως είπαμε και σε επιχειρηματικό επίπεδο, γιατί το συγκεκριμένο φόρουμ προσελκύει το ενδιαφέρον επιχειρηματιών παγκοσμίων κολοσσών, θα λέγαμε. Έτσι λοιπόν θα συναντηθεί μαζί τους για να προσελκύσει το ενδιαφέρον τους για επενδύσεις. Έτσι, πολύ σημαντικές διμερείς επαφές. Ξεχωρίζουμε αυτή με τον κύριο Ζάεφ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ματίνα. Κυρίες και κύριοι, εμείς όμως να πάμε τώρα στο συλλαλητήριο
χιλιάδες κόσμου, 90.000 σύμφωνα με την αστυνομία, 400.000 σύμφωνα με τους διοργανωτές, συμμετείχαν στο συλλαλητήριο που διοργανώθηκε χθες στην Θεσσαλονίκη, ζητώντας να μην περιλαμβάνεται όρος Μακεδονία στην ονομασία των Σκοπίων. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική, ήταν το κεντρικό σύνθημα το οποίο επανέλαβαν και οι ομιλητές. Χιλιάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των Μακεδονικών Σωματείων και συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Βασικό αίτημα να μην υπάρξει καμία χρήση του όρου Μακεδονία στην ονομασία της Φύρου. Είμαστε όλοι εδώ για να φωνάξουμε δυνατά ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική, η Μακεδονία είναι στην Ελλάδα και διαδηλώνουμε ενάντια στην γειτονική χώρα και στον αλληλοπιτισμό, ενάντια στη χώρα μας και ενάντια στη Μακεδονία μας. Δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε για τα αυτονόητα. Πάντα ήτανε, οι άνθρωποι είναι, οι Σλάβοι ήρθαν πολύ μετέπειτα το Μέγα Αλέξανδρο, δεν έχουν καμία σχέση με τον πολιτισμό της Ελλάδας. Οι ομιλητές υποστήριξαν ότι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελλάδας και Φύρων, καθώς στη γειτονική χώρα παραμένουν όλα τα στοιχεία αλυτρωτισμού που υποθάλπτουν επεκτατικές βλέψεις. Δεν βλέπουμε ρεαλιστικό το ενδεχόμενο να βρεθεί αυτή τη στιγμή κάποια λύση. Πρέπει να δείξουν εμπράκτως ότι αποσύρουν οτιδήποτε σχετίζεται με αλυτρωτισμό και σφετερισμό της αρχαίας μας ιστορίας, έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις για να γίνει ένας διάλογος που θα έχει νόημα. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο συλλαλητήριο συμμετείχαν 90.000 πολίτες. Οι διοργανωτές ανεβάζουν αυτόν τον αριθμό πολύ υψηλότερα, πάνω από τις 300.000. Από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την αστυνομία, 284 λεωφορεία με διαδηλωτές. Ο πατέρας της μάνας μου απελευθέρωσε τη Μακεδονία. Δεν το παίρνει ποτέ. Ποτέ. Η Ελλάδα και η Μακεδονία είναι ένα. Τώρα με την παρατήρηση ότι από τους 82 ιεράρχες που μετέχουν στην διαρκή Ιερά Σύνοδο, το παρόν στο συλλαλητήριο της Κυριακής έδωσαν μόνο 9, επέλεξε να τοποθετηθεί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για την παρουσία ιεραρχών στο συλλαλητήριο της Κυριακής. Τι προτιμάμε σε αυτό το τόπο, τα εύκολα ή τα δύσκολα? Εγώ προτιμώ τα δύσκολα. Η Ιερά Σύνοδος έβγαλε μια πολύ επιτυχημένη ανακοίνωση και ξεκαθάρισε τη θέση της, που είπε ότι η Σύνοδος, η Εκκλησία μας δηλαδή, δεν δέχεται ούτε το όνομα ούτε παράγωγα από αυτά. Αλλά όμως πρέπει με σύνεση, με νυφαλιότητα, με ομοψυχία να σκεφτούμε τι θα κάνουμε παραπάνω. Αυτό με εκφράζει και δεν λέω τώρα τίποτα στον καιρό. Μένουμε στο θέμα. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, κατηγορώντας την ότι είναι ανίκανη να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα. Σέβομαι και συμμερίζομαι αυτήν την ευαισθησία. Ούτε μπορούν τα λίγα κρέα στοιχεία να αλλοιώσουν το χαρακτήρα αυτής της μεγάλης λαϊκής διαμαρτυρίας. Μια διαμαρτυρία που εκφράζει ταυτόχρονα την αγανάκτηση των πολιτών απέναντι σε μια κυβέρνηση που γίνεται εγκρυπτό και που με τις πράξεις και τις παραλήψεις της δείχνει ότι είναι ανίκανη να υπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα. Η ελληνική κυβέρνηση αταλάντευτα επιμένει στην αναγκαιότητα εξέβρεσης μιας κοινά αποδεκτής λύσης, τόνισε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σε ό,τι αφορά το ζήτημα της διαπραγμάτευσης για το όνομα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Πιστεύουμε στην κατεύθυνση εξέβρεσης μιας λύσης, η οποία είναι λύση σύνθετης ονομασίας, είτε με γεωγραφικό είτε με χρονικό προσδιορισμό και η οποία θα ισχύει έργα όμως. Αυτή η ευαισθησία δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές δυνάμεις που μόνο κακό κάνουν στην προσπάθεια εξέβρεσης λύσης σε ένα πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί τη χώρα 25 χρόνια. Πρέπει να αναρωτηθούμε, όλη αυτή η εθνικιστική έξαρση τότε, το 1992, βοήθησε ή υπονόμευσε την προσπάθεια για να εξυπηρετηθεί το εθνικό συμφέρον? Η γνώμη της σημερινής κυβέρνησης είναι ότι η προσπάθεια μέσα από αυτή τη διαδικασία των κινητοποιήσεων υπονομεύθηκε. Πάρα πολλοί έχτισαν πολιτικές καριέρες πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αφήνεια λοιπόν, θέλω να θέσω στον κύριο Μητσοτάκη το ερώτημα. Θα αποδεχθεί μια λύση σύνθετης ονομασίας την οποία το κόμμα του, είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση, είχε υιοθετήσει ή θα συνεχίσει τα εξής αφήξεις?
Έχει το σθένος ο κύριος Μητσοτάκης να πει με παρησία την πολιτική του θέση ή θα συνεχίσει την τακτική της άτακτης υποχώρησης μπροστά στις ακροδεξιές πιέσεις που του ασκεί μια μερίδα του κομματός του? Θα λειτουργήσει επιτέλους με υπευθυνότητα, σεβόμενος το θεσμικό του ρόλο αλλά και τη θέση της κυβέρνησης Καραμανλή το 2007-2008, ή θα συνεχίσει τη μικροκομματική κοντόφθαλμη και εθνικά επιζήμια γραμμή της υπονόμευσης της προσπάθειας για την εξέβρεση λύσης την οποία θέλει να του επιβάλλει ο κύριος Σαμαράς? Επίσκεψη τώρα στην Αθήνα και τα Σκόπια. Στον απόϊχο της δέσμης ιδεών που κατέθεσε για το νομοτολογικό, προγραμματίζει το επόμενο δεκαήμερο ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, ξεκαθαρίζοντας ότι οι προτάσεις του δεν έχουν χαρακτήρα όλα ή τίποτα. On the streets here in New York, a Macedonian comes and greets me, you know, says, oh, you're Nimitz, you know. But you had the identity when you were part of Yugoslavia, you had identity when you were part of Kingdom of Serbia, you had the identity when you were part of the Ottoman Empire. So the identity of the people is in my view, a secure identity. I really believe that the ideas I presented strengthened rather than harmed the identity. Στα της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι, το πλαίσιο για οριστική έξοδο από την κρίση έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κύριος Δραγασάκης τόνισε ότι δεν πρέπει η κυβέρνηση να επαναπαυθεί από το σημερινό κλίμα, αλλά να υπάρξει συμφωνία για το πλαίσιο λειτουργίας μετά τα μνημόνια. Γραμμή σημαίνει για μας νέα μνημόνια και δεν τα θέλουμε. Σημαίνει ανασφάλεια για το μέλλον και αυτό δεν το θέλουμε. Τρίτον, αυτό που εμείς προτείνουμε είναι αυτό που δοκιμάστηκε και στην Πορτογαλία και στην Ελλαδία και σε όλες τις χώρες. Άρα πάμε σε κάτι δοκιμασμένο και ασφαλές. Και γι' αυτό πιστεύω και η Τράπεζα της Ελλάδας θα αποσύρει αυτή την πρόταση. Γυρίζουμε σελίδα, δεν θα μπουν ούτε με τοπικά ούτε πλευρικά διόδια στη Βαρυμπόπη και στον Άγιο Στέφανο, δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Πύρτζης. Δεσμευτεί είναι ότι δεν θα τοποθετηθούν ούτε πλευρικά ούτε με τοπικά διόδια στην περιοχή. Ο στόχος ο δικός μας, και αυτό το κάνουμε πράξη, είναι να φύγουν και τα τοπικά διόδια που υπάρχουν σε όλους τους αυτοκινητόδρομους. Γι' αυτό βγήκε και ο διαγωνισμός των ηλεκτρονικών αναλογικών διοδίων πριν λίγες μέρες. Να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ειδήσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις. Στην έκδοση και διάθεση πρόσθετων ομολογιών ποσού 50 εκατομμυρίων ευρώ, με τους ίδιους όρους που ισχύουν και στις ομολογίες έκδοσης του Νοεμβρίου του 2017, προτίθεται να προβεί η Τιτάν. Στην έκδοση νέων ομολόγων ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ προχωράει η Τιτάν. Η εταιρεία είχε ολοκληρώσει τον Νοέμβριο την έκδοση ομολογιών συνολικής αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ, λήξε ως το 2024 με ετήσιο επιτόκιο 2,37%, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο της Ιρλανδίας. Οι πρόσθετες ομολογίες των 50 εκατομμυρίων θα διατεθούν με τους ίδιους όρους και επίσης θα εισαχθούν στο χρηματιστήριο της Ιρλανδίας. Μετά την έκδοση των νέων ομολογιών, οι αρχικές ομολογίες και οι νέες θα ενοποιηθούν και θα αποτελέσουν ενιαία σειρά ομολόγων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τιτάν, τα κεφάλαια που θα αντιληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού και λοιπού δανεισμού. Την 5η 25 Ιανουαρίου θα υλοποιηθεί η έκδοση του καλυμμένου ομολόγου ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ από την Alpha Bank με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας του ομίλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μηνύματα από τους επενδυτές είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και ενισχύουν την εκτίμηση πως το επιτόκιο του ομολόγου θα κινηθεί κάτω του 3%. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Συμπτώματα αποτυχίας του οικονομικού συστήματος χαρακτηρίζει η διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam το γεγονός ότι το 82% του πλούτου που δημιουργήθηκε πέρσι κατέληξε στα χέρια του 1% των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου. Το 82% του πλούτου που δημιουργήθηκε πέρσι σε παγκόσμιο επίπεδο κατέληξε στα χέρια του 1% των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη. Ενώ οι γυναίκες συνέχισαν να πληρώνουν το πιο βαρύ τίμημα σε αυτήν την εντυνόμενη ανισότητα, καταγγέλει σε έκθεσή της η μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam.
Στην έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα μία ημέρα πριν από την έναρξη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στον Ταβός, αποκαλύπτεται πως οι οικονομίες μας ανταμείβουν τον πλούτο αντί για τη σκληρή δουλειά εκατομμυρίων ανθρώπων, σύμφωνα με τη διευθύντρια της Oxfam, Winnie Byanyima. Στην έκθεση αναφέρεται ότι 3,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, το φτωχότερο 50% του παγκόσμιου πληθυσμού, δεν είχε το παραμικρό όφελος από την παγκόσμια ανάπτυξη. Βρίσκομαι εδώ για να πω στους μεγάλους επιχειρηματίες και στους πολιτικούς ότι αυτό δεν είναι φυσικό. Οι πράξεις τους και οι πολιτικές τους το έχουν προκαλέσει και μπορούν να το αναστρέψουν. Έχουμε κουραστεί να τους ακούμε να δηλώνουν ότι τους απασχολεί η ανισότητα και να μην κάνουν κάτι γι' αυτό. Ζητάμε πράξεις τώρα. Η μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία συνηθίζει να δημοσιεύει έκθεση για τις ανισότητες πρώτου η οικονομική ελίτ πάει να συζητήσει στον Ταβός, απευθύνει έκκληση προς τους ηγέτες να φροντίσουν η οικονομία να λειτουργεί για όλους και όχι μόνο για μια πλούσια μειονότητα. Ανοίγει σήμερα το πρώτο σούπερ μάρκετ χωρίς ταμείο από την Amazon. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Η Amazon αλλάζει τον τρόπο που κάνουμε τα ψώνια μας. Ο Αμερικανικός κολοσσός άνοιξε σούπερ μάρκετ στο Σιάτλ χωρίς εργαζόμενους, χωρίς ταμεία, χωρίς ουρές. No lines, no checkout. No, seriously. Ο πελάτης επιλέγει τα προϊόντα που επιθυμεί. Έξυπνες κάμερες και ηλεκτρονικοί αισθητήρες καταγράφουν κάθε του βήμα από τη στιγμή που μπαίνει ως τη στιγμή που βγαίνει. Η χρέωση γίνεται στην ηλεκτρονική πιστωτική κάρτα του κινητού τηλεφώνου την ώρα της εξόδου από το κατάστημα. Το αυτοματοποιημένο κατάστημα Amazon Go άνοιξε μετά από ένα έτος δοκιμών με τη συμμετοχή μόνο εργαζομένων της Amazon. Σύμφωνα με την εταιρεία, με εξαίρεση την απουσία ταμείων, οι πελάτες δεν βλέπουν, δεν βιώνουν κάποια αισθητή διαφορά σε σχέση με τα συμβατικά καταστήματα. Το μόνο ζήτημα που προέκυψε κατά την διάρκεια των δοκιμών ήταν η άτακτη και απρόβλεπτη συμπεριφορά των παιδιών που άλλαζαν θέσεις στα προϊόντα, κάτι που μπερδεύει τις κάμερες και τους αισθητήρες. Με άνοδο 1,25% έκλεισε πριν από λίγο το ελληνικό χρηματιστήριο σε 858 μονάδες. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 76 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, να δούμε με μία ματιά πώς διαμορφώθηκαν οι μετοχές στην σημερινή συνεδρίαση, στην κάρτα που βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, 84 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 26 μετοχές έμειναν αμετάβλητες, ενώ 37 μετοχές έκλεισαν με πτώση. Εκτός συνόρων, στην Γερμανία, σχεδόν 4 μήνες μετά τις ομοσπονδιακές εκλογές του Σεπτεμβρίου, το S5 έδωσε το πράσινο φως για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τους χριστιανοδημοκράτες για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Στο έκτακτο συνέδριο του κόμματος στη Βόνη, το 56,4% των συνολικά 642 συνέδρων ψήφισαν υπέρ της πρότασης της κομματικής ηγεσίας. Συγκεκριμένα, υπέρ ψήφισαν 362 άτομα, ενώ 279 άτομα καταψήφισαν. Πράσινο φως προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τον μεγάλο συνασπισμό στην Γερμανία έδωσαν οι σύνεδροι του S5. Το αποτέλεσμα στη Βόνη ήταν οριακό, ωστόσο η πρόταση της ηγεσίας των σοσιαλδημοκρατών εγκρίθηκε, κάτι που έγινε δεκτό με ανακούφιση από τον Μάρτιν Σούλτς. Σήμερα το ζήτημα δεν είναι μόνο η έναρξη των διαπραγματεύσεων. Σήμερα αποφασίζουμε ποια κατεύθυνση θα πάρει η χώρα μας και η Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό οι Ευρωπαίοι γείτονές μας και οι φίλοι μας παρακολουθούν τι συμβαίνει εδώ στη Βόνη. Μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά για την Ευρώπη, εάν το θέλουμε. Την απόφαση του εκτάκτου συνεδρίου των Σοσιαλδημοκρατών χαιρέτησε η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Το πλαίσιο για αυτές τις διαπραγματεύσεις θα είναι το κείμενο των διερευνητικών συνομιλιών. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν λεπτομερώς και σίγουρα απαιτείται εντατική συζήτηση. Επόμενη δύσκολη καμπή για να επιτευχθεί ο μεγάλος συνασπισμός αναμένεται να είναι το εσωκομματικό δημοψήφισμα του S5 με τη βάση του κόμματος να καλείται να εγκρίνει ή να απορρίψει το κείμενο της τελικής συμφωνίας. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Τουρκία, όπου η Τουρκία θα συντρίψει το εργατικό κόμμα των Κούρδων.
τις μονάδες προστασίας του λαού των Κούρδων της Συρίας και το Κουρδικό Συριακό Κόμμα μέχρι να μην απομείνει τίποτα, προειδοποίησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θα συντρίψουμε όποιον απειλεί τον εθνικό μας αγώνα, είπε χαρακτηριστικά. Να προχωρήσουμε όμως να δούμε τώρα, γιατί όπως είπαμε η κατάσταση είναι τεταμένη. Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Τουρκίας, ανακοίνωσε επισήμως το προηγούμενο διάστημα την έναρξη της επιχείρησης κλάδος ελέας εναντίον των Κούρδων ανταρτών στην περιοχή του Αφρίν, στη Συρία. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολού, τουρκικά μαχητικά βομβάρδισαν θέσεις των Κούρδων στη Συρία, ενώ αντάρτες του φιλοτουρκικού ελεύθερου Συριακού στρατού μπήκαν στο Αφρίν για να στηρίξουν τις τουρκικές δυνάμεις. Περισσότερους από 100 στόχους Κούρδων στο βορρά της Συρίας έχουν πλήξει τα τουρκικά αεροσκάφη. Στόχος της Άγκυρας, η εκδίωξη των Κούρδων πολιτοφυλάκων από την επαρχία Αφρίν, τους οποίους αποκαλεί τρομοκράτες. Για βίαιη τουρκική επίθεση σε Συριακό έδαφος έκανε λόγο η Δαμασκός, διαψεύδοντας την τουρκική πλευρά που ισχυρίστηκε πως είχε ενημερώσει για την επιχείρηση. Οι Κούρδοι δηλώνουν αποφασισμένοι να αντισταθούν και υποστήριξαν πως στις αεροπορικές επιδρομές του Σαββάτου σκοτώθηκαν 9 άνθρωποι. Ο Μπιναλί Γκλντιρίμ ανακοίνωσε την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης. Εκτός από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, στην επιχείρηση συμμετέχει και ο ελεύθερος Συριακός στρατός. Προς την επαρχία Αφρίν κινούνται δυνάμεις Σύρων ανταρτών που στηρίζονται από την Άγκυρα. Την ανησυχία της για τις εξελίξεις εξέφρασε η Μόσχα. Σεργέι Λαυρόφ και Ρεξ Τίλερσον είχαν τηλεφωνική επικοινωνία κατά το ζήτημα. Οι Κούρδοι πολιτοφύλακες στηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επιχείρηση φέρνει την Τουρκία απέναντι στην Ουάσιγκτον σε μια χρονική συγκυρία που οι σχέσεις των δύο κρατών διανύουν περίοδο έντασης. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τον τραγικό απολογισμό στο Μεξικό. Το 2017 καταγράφηκαν περισσότερες από 25.000 δολοφονίες. Επίσης, θα δούμε τα προβλήματα από την σφοδρή χιονόπτωση στην Ελβετία και τέλος την παρέμβαση του Πάπα για την πολιτική στη Λατινική Αμερική. 25.339 ανθρωποκτονίες καταγράφηκαν στο Μεξικό το 2017. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, πρόκειται για τις περισσότερες δολοφονίες από το 1997, που αποδίδονται κυρίως στο αυξανόμενο κύμα βίας, το οποίο συνδέεται με την δράση συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά. Η βία που συνδέεται με τα καρτέλα έχει στοιχήσει τη ζωή σε πάνω από 200.000 ανθρώπους από τον Δεκέμβριο του 2006, όταν τότε οι Μεξικανικές Ομοσπονδιακές Αρχές ξεκίνησαν αμφιλεγόμενη επιχείρηση με τη συμμετοχή ενόπλων δυνάμεων για να πατάξουν την εμπορία των ναρκωτικών. Η σφοδρή χιονόπτωση απέκλεισε το κοσμοπολίτικο θέρετρο Ζερμά της Ελβετίας, με περίπου 9.000 τουρίστες να βρίσκονται εκεί. Οι αρχές προειδοποίησαν για αυξημένο κίνδυνο για χιονοστιβάδες, ενώ οι κεντρικοί δρόμοι έκλεισαν από το χιόνι, αποκλείοντας έτσι και την πρόσβαση στην περιοχή. 1.300.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Λίμα του Περού για να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία με την οποία ο Πάπας Φραγκίσκος ολοκλήρωσε την περιοδία του στην Λατινική Αμερική. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας άσκησε δρυμία κριτική στα φαινόμενα διαφθοράς που μαστίζουν την Λατινική Αμερική και ιδίως το Περού, σημειώνοντας πως η πολιτική νοσεί σε αυτή την περιοχή του πλανήτη. Στον καιρό τώρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην ανατολική και νότια χώρα, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ημιοπυρωτικά ορεινά και στα βόρεια ημιορεινά. Πάμε όμως να δούμε, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για αύριο Τρίτη. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις έως και αυτήν την ώρα, όπως τις καταγράψαμε εμείς εδώ στο SBC. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή live με την Ιρο Ράουντου. Σήμερα στο στούντιο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας, Παναγιώτης Λαφαζάνης. Καλό σας βράδυ.